μέρες προηγούμενες, μην το παρακάνουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στη περιοχή σας. Όπως είναι και η μισή Ελλάδα, το έχετε ακούσει από όλους, είχα υπηρετήσει στην Κόρινθο. Οπότε είμαι και εγώ από αυτούς που είχε υπηρετήσει στην Κόρινθο, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Υπάρχει και άλλη μισή Ελλάδα που έχει παίξει το φουτράκι. Και αυτή χαρούμενη είναι. Όχι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα γιατί είχα την ευκαιρία να έχω φίλο και συνοδοιπόρο σε όλο αυτό το πράγμα, τον Κώστα τον Ανδριανόπουλο που είναι εδώ μπροστά στην πρώτη θέση. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν τον χάσουμε, δεν τον παρουσιάζουμε πολύ. Το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας είχε τη χαρά μετά την πρώτη του διοργάνωση τον Νοέμβριο του 2014 να έχει βρεθεί σε αυτόν εδώ το χώρο σε μια εκδήλωση για τον τουρισμό και τότε μαζί με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης του INSEDE, την κυρία Ρία Ζαβέντογλου, και σε αυτή ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Γιατί κανένα δεν μα έχει φέρει ο άνθρωπος που μα έχει φέρει κοντά και κάνει αυτά τα σπουδαία πράγματα. Παρουσιάσαμε τότε εδώ την ιδέα του Σχολείου Τουρισμού. Η ιδέα του Σχολείου Τουρισμού ξεκίνησε πολύ απλά από την ανάγκη να υπάρχουν εκπαιδευμένα στελέχη στον τουρισμό και στις υπηρεσίες που κινούνται γύρω από τον τουρισμό, κυρίως στελέχη πρώτης γραμμής αλλά και υψηλότερα, τα οποία θα μπορέσουν να ενισχύσουν το τοπικό τουριστικό προϊόν. Με αυτή τη λογική ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2014. Έχουμε πραγματοποιήσει 9 εκπαιδευτικές ενότητες του Σχολείου Τουρισμού, 2 περίπου κάθε χρόνο. Έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλοί κόσμος και βέβαια η ιδέα αυτή ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, που όταν αυτό έγινε απέτηση, βρέθηκε στην πορεία μας το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να πραγματοποιείται και να εκπαιδεύει κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Τα λόγια είναι περιττά βέβαια όταν υπάρχουν τα βίντεο και οι εικόνες. Ας δούμε λοιπόν. Ξεκινάμε με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα όλα τα πρώτα σχολεία τουρισμού του Ρήνα, γιατί μας βάζει έτσι πολύ καλύτερα στο πνεύμα και στο κλίμα της φιλοσοφίας των σχολείων τουρισμού του. Αλήθεια, ποιοι από εσάς γνωρίζετε τι ακριβώς κάνει ένας κονσιέρζ? Πολύ ωραία, θα το δούμε στη συνέχεια. Αντρέα μου, τι θα δούμε σήμερα? Η στόχη αυτής της παρουσίασης, τους βλέπετε και στο προτζέκτορα, είναι συγκεκριμένη.
Πρέπει να δούμε τι επηρεάζει την εμπειρία του επισκέπτη. Η εμπειρία είναι το ζητούμενο, εμπειρία ζητά ο επισκέπτης, δεν ζητά απλή φιλοξενία. Πώς εμπλέκεται ο καθένας από εμάς σε αυτή την εμπειρία, γιατί το ζητούμενο είναι να είναι θετική εμπειρία, έτσι ώστε να υπάρχει η επανάληψη της επίσκεψης. Πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά σαν επαγγελματίες μέσα από αυτή την εμπειρία, και τέλος, ποιες είναι οι μικρές καθημερινές αξίες της φιλοξενίας και της εξυπηρέτησης. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε ένα βίντεο το πολύ ωραίο που βρήκαμε που μας περιγράφει τι ακριβώς είναι και τι ακριβώς κάνει ως κονσιέρζ, για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα. Ευχαριστούμε. It is perhaps the most wonderful profession in the world. It requires the givingness of a nurse, the dedication of a teacher, and the patience of a saint. It is a day that begins in the wee small hours of the morning and is over when the last guest is taken care of. A profession whose description is open-ended, involving everything from mailing a postcard to finding a rare Ferrari GTO automobile. Being able to look after everyone from a king to a couple of honeymooners on their first big trip. That is the assignment of a true concierge. The rewards are perhaps not so easy to measure. But one thing is certain. The greatest give back is knowing that somehow, somewhere, maybe, just maybe, we made a difference. Θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αν κρατήσετε 4 λέξεις από τη σημερινή μας παρουσίαση. Φροντίδα, δοτικότητα, αφοσίωση και υπομονή. Είναι οι 4 βασικές αξίες τις οποίες θα πρέπει να καλλιεργήσουμε για να αναπτύξουμε έναν μικρό κονσιέρζ μέσα μας. Ακριβώς, και είναι μια δουλειά που δεν αφορά μόνο τον επαγγελματία κονσιέρζ, αλλά αφορά την περιοχή. Αφορά όλους τους εργαζόμενους, θα έλεγα σε γενικότερη αντιμετώπιση, αφορά όλους τους πολίτες μιας περιοχής και όλες τις υπηρεσίες. Άρα σε αυτό θα απαντήσουμε γιατί πρέπει να είμαστε ο κονσιέρζ, ο πρεσβευτής, ο αμπάσαντορ της περιοχής μας. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό με δεδομένα, με αριθμούς, από την πρόσφατη μελέτη του INSETE, αξιολόγηση brand Ελλάδα και σύγκριση με τον ανταγωνισμό μας στην Νότια Ευρώπη. Οι άμεσοι ανταγωνιστές μας στην Νότια Ευρώπη είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κροατία, η Τουρκία και η Ιταλία. Μια μεγάλη έρευνα με συνεντεύξεις επισκεπτών στις συγκεκριμένες χώρες, η οποία μας έδειξε σε ποιους τομείς υπερτερεί η ελληνική τουριστική εμπειρία, σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε βελτίωση και επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία οι ίδιοι οι επισκέπτες επέλεξαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εμπειρία τους στον προορισμό. Πάμε να δούμε πού πάμε καλά. Νούμερο 1, όπως φαντάζεστε, είναι η... Εκτός από ένα πολύ σημαντικό, το οποίο ποιο πιστεύετε ότι είναι? Η καθαριότητα στις παραλίες. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά στις γαστρονομικές υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουμε και είμαστε επίσης ιδιαίτερα ψηλά στις προτιμήσεις μιας νέας κατηγορίας επισκεπτών που λέγονται foodies και επισκέπτονται έναν προορισμό αποκλειστικά με γνώμονα τις γαστρονομικές εμπειρίες τις οποίες μπορεί να προσφέρει. Υπερτερεί η ελληνική τουριστική εμπειρία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως όσον αφορά στη σχέση ποιότητας και τιμής. Η διαμονή, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του τουριστικού μας προϊόντος, είναι επίσης σε πολύ καλό επίπεδο. Η αίσθηση της ασφάλειας είναι ένα χαρακτηριστικό του τουριστικού προϊόντος, το οποίο πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο, γιατί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων. Και η φιλικότητα και η εξυπηρέτηση, που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή βάση για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Πάμε να δούμε σε ποιες κατηγορίες χρειάζεται να βελτιωθούμε. Σήμανση. Νούμερο 1. Πληροφόρηση. Η πληροφόρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ύπαρξη ενός κιόσκ πληροφοριών σε διάφορα σημεία, όσο κυρίως, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την παντελή έλλειψη ψηφιακών μέσων ενημέρωσης για έναν προορισμό. Και σκεφτείτε ότι ζούμε στην εποχή που οι επισκέπτες μας επιλέγουν βάσει αυτού. Οι υποδομές των μεταφορών είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται χρήση βελτίωσης. Το πολιτιστικό μας προϊόν, πολλοί από εσάς ξέρουν ότι θα αναρωτηθείτε μα καλά είναι δυνατόν να βρίσκεται στα σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Αναφερόμαστε κυρίως στη μη ύπαρξη ποικιλίας μνημείων.
και φυσικά στις εγκαταστάσεις. Και η καθαριότητα και η εικόνα των πόλεων μας χρειάζεται βελτίωση, συνοψίζοντας το πιο σημαντικό, το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε στους παράγοντες που χρήζουν βελτίωσης, είναι ότι οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται δεν έχουν τη διάθεση να ξαναέρθουν, να γίνουν repeaters. Και όσοι από εσάς ασχολείστε, εσείς, για παράδειγμα, για τους ξενοδόχων ή επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, θα ξέρετε ότι χρειάζεται να επενδύσεις πάρα πολλά χρήματα για να φέρνεις κάθε φορά καινούριους επισκέπτες. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι οι επισκέπτες που έρχονται να ξαναέρχονται. Τώρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αυτά είναι τα κριτήρια της ικανοποίησης του επισκέπτη όπως διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των ίδιων των επισκεπτών στη μεγάλη αυτή έρευνα. Στο νούμερο 1, με αρκετά μεγάλη διαφορά, είναι ο βαθμός της φιλοξενίας από τους κατοίκους της περιοχής. Προσέξτε, δεν λέει από αυτούς που εργάζονται στα ξενοδοχεία ή στα επιστημιστικά καταστήματα ή στα εμπορικά καταστήματα, λέει από τους κατοίκους της περιοχής. Και αυτό είναι ο κυριότερος λόγος που ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα με το επάγγελμα το οποίο ή το κλάδο στο οποίο είναι, αποτελεί κονσιέρζ της περιοχής του ή της περιοχής του, είτε το θέλει είτε όχι. Η διαμονή, η αίσθηση της ασφάλειας, η τοπική κουζίνα και η ομορφιά του τοπίου. Κανένας από τους πρώτους, όπως έχουν διαμορφωθεί, παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία ενός επισκέπτη, δεν είναι δουλειά ενός. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Τώρα, αυτό μας φέρνει στη θεωρία των συλλόγων. Αυτό μας φέρνει στη θεωρία των συλλόγων. Γνωρίζουμε τι είναι τα συλλόγια. Τα σιλό είναι μεγάλες δεξαμενές, κυρίως σιδερένιες, κυρίως για σιτηρά. Καλαμπόκι, βρώμοι, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ χρήσιμα αν είσαι καλαμπόκι. Και θα, γιατί κάνεις παρέα με τα φιλαράκια σου, μέχρι να σε πάρουν να σε κάνουν καλαμποκάλευρο. Είναι όμως χρήσιμα και στο να αναπτύξουμε τη δυνατότητα κατανόησης της θεωρίας των σιλό που έχουμε να πούμε για την ομιλία αυτή που έχουμε. Δείτε έτσι αυτά τα σιλό και φανταστείτε ότι είναι μία επιχείρηση, ότι είναι δηλαδή ένα ξενοδοχείο. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφορα τμήματα στις ξενοδοχειακές μονάδες. Υπάρχει το τμήμα των ορόφων, της συντήρησης, της υποδοχής, του F&B, του λογιστηρίου, του HR. Υπάρχουν τμήματα τα οποία λειτουργούν κάθετα, μια δομή, όσο μικρή ή μεγάλη είναι η επιχείρηση, για να μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα ως τμήμα. Μπορεί δηλαδή πραγματικά ο προϊστάμενος των κρατήσεων με τα παιδιά που δουλεύουν στην υποδοχή να είναι τέλεια. Μπορεί η συντήρηση και αυτή να είναι τέλεια. Αλλά όμως μπορεί το F&B να χωνένει, να αρχίσει το σέρβις, να μην είναι τόσο καλό το φαγητό μας. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε να μην είναι τέλειες. Το χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί η εμπειρία που θέλει να αποκομίσει ένας επισκέπτης του ξενοδοχείου μας, παρότι λειτουργεί κάθετα η λειτουργία του ξενοδοχείου, η ζητούμενη εμπειρία είναι οριζόντια. Θέλουμε να έχουμε την καλύτερη υποδοχή, να απολαύσουμε το καλύτερο φαγητό στο εστιατόριο, να πιούμε τον καφέ στην ώρα, να μην στάζει το καζανάκι το βράδυ που κοιμόμαστε, γιατί ένα στραβό να συμβεί, εκείνο θα κρατήσουμε και θα έχουμε μια κακή εμπειρία σε αυτή τη διαμονή στο ξενοδοχείο, στο κατάλημα. Ακριβώς το ίδιο και με την ίδια λογική λειτουργεί και ο προορισμός που μας ενδιαφέρει και πολύ περισσότερο. Και στον προορισμό λοιπόν υπάρχουν τα υποδομές, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, η τοπική αυτοδιοίκηση που εμπλέκεται, τα καταστήματα, ο πολιτισμός, τα εμπορικά καταστήματα, ο επισκεπτισμός και κυρίως οι άνθρωποι. Είδατε στη μέτρηση το πρώτο ήταν η φιλοξενία που δέχονταν και η συμπεριφορά των κατοίκων της περιοχής. Κρατήστε το αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας αφορά όλους, είτε είμαστε επαγγελματίες στον τουρισμό είτε όχι. Και εδώ λοιπόν μπορεί να έχουμε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία να λειτουργεί τέλεια, να μαζεύει τα απορρίμματα, να έχουμε φωτισμό, η συντήρηση της εσωτερικής οδοποιίας να είναι πάρα πολύ καλή, αλλά να μην έχουμε καλά καταλήμματα ή να μην έχουμε καλά εστιατόρια. Η εμπειρία του επισκέπτη λοιπόν θα χωλαίνει και θα δημιουργεί πρόβλημα και θα φύγει από την περιοχή της Κορινθίας και επειδή δεν θα τον έχει εξυπηρετήσει καλά ένα εστιατόριο, θα ρίξει άκυρο που λέμε στον προορισμό. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι οι συνέργειες και οι συνεργασίες μέσα από τη θεωρία των συλλόγων, γιατί και εδώ η απέτηση του επισκέπτη είναι συνολική, μπορεί να λειτουργεί τέλεια, κρατήστε το αυτό κάθε τμήμα, αλλά η απέτηση είναι συνολική. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτή τη λογική των συλλόγων πρέπει να λειτουργήσουμε για να δώσουμε την καλύτερη και πιο γεμάτη και πιο αρκούντος θετική εμπειρία στον επισκέπτη μας. Ναι, νομίζω ότι σας πείσαμε. Σας πείσαμε.
στο διάλειμμα υπάρχουν έξω αιτήσεις που παραιτήσετε από τις δουλειές σας και κάνετε πρόσληψη για κονσίλιο της περιοχής. Σταματάτε να κάνετε οποιαδήποτε άλλη δουλειά, γιατί αυτό νομίζω είναι το ζητούμενο, σωστά. Αρκούμε ότι σας πείσαμε. Πάμε να δούμε το πώς, γιατί το βασικό είναι το πώς. Νούμερο ένα βήμα είναι να διαχωρίσουμε τις έννοιες ανταγωνισμός και συναγωνισμός. Ανταγωνισμός, για να το πούμε με απλά λόγια, σημαίνει ότι στην ίδια υπάρχουσα πίτα προσπαθώ να πάρω όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι. Και προσπαθώντας να πάρω μεγαλύτερο κομμάτι, συνήθως παίρνω και λίγο από το κομμάτι που αντιστοιχούσε μέχρι πρότινος σε κάποιον άλλον. Οπότε αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Ο συναγωνισμός, αντίθετα, σημαίνει ότι μαζί με τους ανθρώπους που είμαστε στον ίδιο χώρο, προσπαθούμε να μεγαλώσουμε την πίτα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό κομμάτι για όλους. Τώρα, πώς θα το καταφέρουμε αυτό? Υπάρχουν τρία βασικά μυστικά τα οποία θα μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Γνώση, γνώση και γνώση. Γνώση για την επιχείρησή μου, γνώση για τον πελάτη μου, γνώση για τον τόπο. Ας ξεκινήσουμε από την επιχείρηση. Ο Ανδρέας έχει επιχείρηση, νομίζω είναι καλύτερο. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι γνώσεις, και γι' αυτό βρίσκεστε εδώ, είναι το σημαντικό, είναι το ζητούμενο στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η γνώση της επιχείρησής μου. Είμαστε σίγουροι και σαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αλλά κυρίως και σαν εργαζόμενοι, περισσότερο σαν εργαζόμενοι, ότι έχουμε γνώση του χώρου που εργαζόμαστε? Είτε είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, είτε είναι μια ταβέρνα, είτε είναι ένα γραφείο οικιάσεως αυτοκινήτων. Ξέρουμε το ωράριο του καταστήματός μας, ξέρουμε τι προσφέρουμε, ξέρουμε τι πουλάμε, ξέρουμε τι δυνατότητες έχει η κουζίνα για να εξυπηρετήσει μια ιδιαιτερότητα ενός επισκέπτη μας. Ξέρουμε τι δυνατότητες έχει η οροφοκομεία για να εξυπηρετήσει κάποιον μικρό πελάτη μας, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Έχω ένα παράδειγμα που λέω, θα το πω και εδώ, Γιώργο. Εγώ στην επιχείρησή μου στη κουζίνα δουλεύει μια συμπαθεστάτη κυρία εδώ και 10 χρόνια από την Ουκρανία, στη Λάτσα. Εντάξει. Λοιπόν, είχα πελάτες το καλοκαίρι από την Ουκρανία. Μη σας φανεί πολύ περίεργο, είχε τη γνώση ο σερβιτόρος ότι η κυρία μέσα είναι στην Ουκρανία, γιατί τα ξέρετε αυτά πώς γίνεται. Πολλές φορές δεν μιλούνται οι σερβιτόροι με τους ανθρώπους στην κουζίνα. Λοιπόν, το ήξερε, την έβγαλε έξω, την πήγε στο τραπέζι και η ικανοποίηση που είδα στα μάτια αυτών των ανθρώπων ότι βρήκαν μια πατριώτησά τους, ξέρω ακούγεται απλοϊκό, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Πήραν παραπάνω πληροφορίες λόγω της οικειότητας της γλώσσας. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε ότι με αυτόν τον απλοϊκό τρόπο πρέπει να καταλάβουμε γιατί πρέπει να έχουμε τη γνώση της επιχείρησής μας σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε πώς προσλαμβάνουμε σερβιτόρους, Έρχεται στις 9 η ώρα ραντεβού για συνέντευξη, 9 και 10 έχει πάρει δίσκο, πόστο και ταμείο. Και ξεκινάει καταστροφή. Γιώργο. Γνώση του πελάτη μου. Όπως είδατε και το παράδειγμα που είπε ο Ανδρέας, μας φέρνει στο αυτό που ισχύει σήμερα. Ζούμε στην εποχή της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης. Personal customer service το λέμε στο χωριό μου. Personal customer. Ακριβώς. Ποιοι είναι οι πελάτες σας, από πού έρχονται, για ποιο λόγο επέλεξαν εσάς και όχι κάποιον άλλον προορισμό, ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Έχουν, αν πάρουμε έναν Ρώσο πελάτη για παράδειγμα και έναν Άγγλο πελάτη, εάν συμπεριφερθείτε και στους δύο με τον ίδιο τρόπο, 100% θα χάσετε και τους δύο. Έχουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις από εσάς, τις οποίες πλέον στη σημερινή εποχή τις θεωρούν και δεδομένες ότι θα τις παρέχετε. Έχοντας λοιπόν ως στόχο την επαναληψιμότητα των επισκεπτών μας, δείτε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τις ανάγκες, το πολιτισμικό background, το θρησκευτικό background και προσαρμόστε τις υπηρεσίες σας πάνω στις συγκεκριμένες ανάγκες. Και ο τόπος μου. Και τέλος ο τόπος μου. Η περιοχή που δραστηριοποιούμε, που ζω και που θέλω επαγγελματικά να την υποστηρίξω για να υποστηριχθεί και η δική μου επιχειρηματική δραστηριότητα ή επαγγελματική ενασχόληση. Ο τόπος, οι γνώσεις που πρέπει να έχουμε για τον τόπο μας προέρχονται από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τις εφημερίδες, από τα sites, από την ιστορία του τόπου και πρέπει λίγο να τη μελετήσουμε, πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία σε αυτό το κομμάτι. Είναι δουλειά μας να ξέρουμε τον τόπο μας, γιατί αυτό ακριβώς μας έχει επιλέξει ανάμεσα σε χιλιάδες προορισμούς. Αυτός ο υπέροχος επισκέπτης που είναι απέναντί μας έχει περάσει όλο το χειμώνα γκουγκλάροντας και βλέποντας προορισμούς σε όλο τον κόσμο και επέλεξε να έρθει εδώ. Και εμείς πιθανόν να μην ξέρουμε εδώ να του πούμε πόση ώρα θα κάνει να πάει στην ΕΜΕΑ για να επισκεφθεί ένα ενοπείο ή πόση ώρα θα κάνει να πάει στο Ναύπλιο για να δει τις Μυκήνες και το
και τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, ή πόση ώρα κάνει να πάει στην Αθήνα, ή πότε έχει λεωφορείο για την Αθήνα, ή ποια είναι η καλή παραλία. Έτσι λοιπόν οι γνώσεις πρέπει να είναι για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Είναι κατανοητό, φαντάζομαι, αλλά είναι καλά να τα θυμίζουμε αυτά τα πράγματα για τα ήθη και έθιμα, να μπορείτε να μου συστήσετε ένα καλό πανηγύρι. Αυτό ζητάει. Λοιπόν, για την ψυχαγωγία, τις δραστηριότητες, τον καιρό, τις κλιματολογικές συνθήκες, ένα γιατρό, το αστυνομικό τμήμα, το λιμεναρχείο. Καταλαβαίνετε ότι ένας σερβιτόρος ή ένας ρεσεψιονίστας, αλλά και ο απλός άνθρωπος, πρέπει να έχει αυτές τις γνώσεις, γιατί έτσι θα κάνει τη διαφορά της εξυπηρέτησης απέναντι στον πελάτη του. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμα και αξιόλογες επιχειρήσεις και να τις συστήνουμε. Ναι, ανταγωνιστικές. Κάντε το. Έχετε εστιατόριο, έχουμε κάποιους ανθρώπους σε εστιατόριο εδώ. Συστήστε ένα εστιατόριο άλλο της περιοχής που κάνει μια ιδιαίτερη τοπική συνταγή. Συστήστε το. Το κέρδος θα γυρίσει στην περιοχή και κατ' επέκταση θα γυρίσει και σε εσάς. Κλείνοντας, αυτό το οποίο θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι αν κρατούσατε από εμάς σήμερα, είναι ότι κάθε επισκέπτης, κάθε πελάτης που έρχεται στην Κόρινθο, στην Κορινθία, που μπαίνει στο εστιατόριο σας, μπαίνει στο ξενοδοχείο σας, είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών σας ολόκληρη τη χρονιά. Τα κάνετε όλα για την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στην επιχείρησή σας. Οπότε συμπεριφερθείτε του με τον τρόπο που θα θέλατε να συμπεριφέρετε στους σκόπους, στις θυσίες και στις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.